Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πραγματοποιήθηκε χθες η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ελήφθησαν μία σειρά από σημαντικές αποφάσεις σε καθοριστική σημασία θέματα, όπως το ζήτημα της εξόρυξης του χρυσού, του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, καθώς και το ζήτημα της Αμοθράκης και τις επιπτώσεις που προκάλεσε ο πρόσφατος αποκλεισμός του νησιού. Για να συζητήσουμε βόλεις της ύλης για το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικό τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επικεφαλής της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση, κύριε Χριστόδουλο Τοψίδη. Κύριε Τοψίδη, να σας καλωσορίσουμε. Πολύ καλησπέρα. Με έντονο λοιπόν και τεταμένο κλίμα ξεκίνησε χθες τη εργασία τη 16η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου συζητήθηκαν εξαιρετικά μεγάλη σημασία θέματα τη περιφέρειά μας. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε το κλίμα που επικράτησε, καθώς και τη συνολική εικόνα τη συνεδρίαση, και στην πορεία τη συζήτησή μας θα αναφερθούμε ξεχωριστά στο κάθε ζήτημα που συζητήθηκε. Πολύ καλά αναφέρεται. Πραγματικά ξεκίνησε έντονα, γιατί ξέρετε, η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλέστηκε μετά από κατάθεση προτάσεων ή θεμάτων μετά από 22 συμβούλων τη παράταξή μα του παράδειγμα του κ. Πετσινίγα. Έτσι λοιπόν, συζητήθηκαν χθε σοβαρά θέματα που αφορούν του πολίτε περιφερειά μα, που αφορούν την ανάπτυξη τη περιφερειά μα και αν θέλετε και πολλά θέματα την υποβάθμιση τη περιφερειά μα. Τα θέματα που βάλαμε ήταν πιστεύουμε εμεί και επίκαιρα και σημαντικά για να συζητηθούν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να πάνε πιο πίσω. Στο θέμα του χρυσού, στο οποίο μετά τη δηλώση του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να αποφανθεί η τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία πιστεύουμε ότι εκφράζει μέσα στους θεσμούς της, που είναι ο πρώτος θεσμός της διοίκησης, τα επιμελητήρια, τα τεχνικά επιμελητήρια, το ΓΕΟΤΕ, το οικονομικό επιμελητήριο, μια σειρά από φορείς που εκπροσωπούνται και εκπροσωπούν, αν θέλετε, μια ομάδα μελών και ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, χθες για εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ που ομόφωνα υπάρχει η απόφαση όχι στην εκμετάλλευση χρυσού στην περιοχή του Περάματος, Σαφών και γενικότερα στην περιοχή της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Αττικής, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας ότι ο συγκεκριμένος χρυσός, όπως τους κατέθεσαμε ως παράταξη μελέτη του ΙΓΝΕ, του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, που είναι φορέας δημόσιος, που λέει ότι είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα, υπάρχουν πάνω από 30 σημεία που έχουν χρυσό. Είναι όμως ο μοναδικός, αν θέλετε, που πρέπει να γίνει με απόλυψη, που σημαίνει ότι είναι επιθερμικός, είναι δηλαδή στην επιφάνεια, δεν υπάρχει λατομείο. Για να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, αυτό που διαφέρει τον κόσμο και την τοπική κοινωνία, είπαμε ένα ισχυρό όχι, και έτσι αναγκάστηκε και η παράταξη του κ. Μέτη και αυτοί που συμπορεύονται μαζί του να πούν όχι σε κάθε περίπτωση σε χρυσορυγία, σε κάθε περίπτωση εκμετάλλευση αυτού του μεταλλευτικού υλικού στην περιοχή μας. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν το μεταναστευτικό προσφυγικό. Και αυτό είναι επίκαιρο γιατί 2 Οκτωβρίου τρέχει πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που λέει ότι να δηλώσουμε κατοικίες ή αν θέλετε ξενοδοχεία που είναι ανεκμετάλλευτα που πρέπει να έχουν τουλάχιστον να μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 20 ανθρώπους στο κάθε οίκημα και σε αυτήν την πρόσκληση εξαιρεί και μάλιστα καταθέσαμε αυτά τα πρακτικά μόνο το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. Δεν εξαιρεί τη Θράκη εγγράφως όπως εξαιρούσε σε άλλες τέτοιες προδιαγραφές. Βέβαια, διαστόματος του κυρίου Περιφερειάρχη και έχει όλη την ευθύνη, αφού δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο, ότι σε προσωπική επαφή που δεν τελεστεί όλοι οι Περιφερειάρχες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι στη Θράκη δεν θα έρθουν ανοιχτού τύπου μετανάστες. Από εκεί πέρα, η δική μας θέση και το ψήφισμα που βγήκε χθες είναι ότι δεν θέλουν μετανάστες στη Θράκη, δεν θέλουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί όπως ακούστηκε επίσης πάλι από το στόμα του Περιφερειάρχη, 1.650 έχει η περιοχή μας. 2.000 μόνο το πρόγραμμα διανέμου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είπαμε ότι ας καλύψουμε τις 2.000 και το υπόλοιπο ποσοστό να καλυφθεί αναλογικά σε κάθε περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα που συζητήσαμε είναι ο αποκλεισμός της Αμοθράκης, που το καλοκαίρι τουλάχιστον έλαβε μεγάλη δημοσιότητα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμη για 7 μέρες στη Σαμοθράκη και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην σεζόν high season όπως ονομάζεται στη δική της ομολογία. Δεν είχε κόσμο να μεταφερθεί και από την υπηρετικό κομμάτι στο νησί και το αντίστοιχο μένουν στα λιμάνια και γι' αυτό ζητήσαμε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο στην έδρα της Αμοθράκης, να ισοκουστούν οι φωνές, να στηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς και εκεί πέρα θα καταθέσει κάθε παράταξη μία σειρά από προτάσεις να δεσμευτούμε ενώπιον αυτές της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών ότι η περιφέρεια δεν είναι μακριά τους. Και αν θέλετε, και αυτό κατέφτιαξε στα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, η αντίστοιχη περιφέρεια Ιωνίου Νήσου, η κυρία Ρόδη Κράτσα, η Περιφερειακή Ρόδη Κράτσα, το αντίστοιχο θέμα που προέκυψε τώρα τις τελευταίες μέρες με την Ντόμα Σκουτ που έκλεισε,
πήραν μία σειρά από μέτρα για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και εμείς είπαμε να δεσμευτεί και η περιφέρεια και να βγάλει και ειδικό κονδύλιο από το κομμάτι του τουρισμού για την Σαμοθράκη για να μπορέσει τουλάχιστον σε μία χρονιά, δεν γίνεται, αλλά τουλάχιστον σε δύο σεζόν να αναπληρώσει αυτή το, αφέλη, την κακή εικόνα που δημιουργήθηκε. Άλλο θέμα που βάλαμε είναι το ΝΤΑΡ που κάνει τη υπηρεσία πολιτική αεροπορία χωρί τη συμφωνή γνώμη και μάλιστα υπάρχει ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν θέλει συγκεκριμένο σημείο γιατί είναι ένα τώρα 2020, 2000 νομίζω τώρα και επίσης είναι τη σκέψη που να μην εγκαταστεί το ΝΤΑΡ και το σημείο που δυσκολεύει την προσβασιμότητα στους πολίτες και αν θέλετε είναι και ένα μνημείο για την περιοχή όπως λένε στη δική τους απόφαση. Στο οποίο αυτό πήρε μια αναβολή για 2 μήνες, γιατί οι αναβολές πρέπει να έχουν διαχρονικό ορίζοντα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί στους πολίτες ως παράταξη ότι όλες οι ενέργειές μας θα έχουν στόχευση, στρατηγική, χρονοδιαγράμματα. Έτσι δεσμευτήκαν προφορικά, γι' αυτό μας ψηφίσαν το 49,25% και πάνε στους άξονες να κινηθούμε. Έτσι λοιπόν δώσαμε μια παράταξη μέχρι 30% και όχι αόριστα όπως ήθελε η παράταξη της διοίκησης του περιφερειάρχη μας, μέχρι 30% για να κάνουμε ερώτημα στο αντίστοιχο Υπουργείο και να μας απαντήσουν ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένα θέματα. Και μάλιστα στο θέμα μας είπε ότι δεν γνώριζαν τίποτα υπηρεσίες τους, το οποίο εγώ πιστεύω ότι αφού υπήρχαν μια σειρά από γνωματεύσεις από δημόσια όργανα, θα έπρεπε να γνωρίζουν και στην περιφέρεια και τα περιφέρειες και οι υπηρεσίες τους. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε την αναβολή γιατί πρέπει και εμείς να λειτουργούμε σύνομα στην προσπάθεια αυτή και να μην βάζουμε σε τροχοπέδι, αν θέλετε, των υπηρεσιακών παραγόντων, το οποίο σεβόμαστε και έχουμε πολλές φορές δημοσίως ότι κάνουν στα δουλειά τους. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε είναι στα 100 χρόνια η ενσωμάτωση της Θράκης, αν θέλετε, και μάλιστα της Ροδόπης και Εύρου, τους δύο νομούς, στο υπηρετικό κομμάτι της Ελλάδας, το οποίο είναι το Μάιο του 20, να γίνει μια επιτροπή, την οποία αυτή η επιτροπή να συντονίζει, αν θέλετε, και την περιφέρεια και τους δήμους, τους πολιτικούς συλλόγους, γιατί πρέπει να δοθεί πραγματικά μια διάθεση στο συγκεκριμένο θέμα, να ακουστούν οι άνθρωποι τέχνης, ιστορικοί και γενικότερα πανεπιστημιακοί, να μπορέσουν να δείξουν αυτό το θέμα γιατί είναι ένα γεγονός. Και μάλιστα εκεί πέρα πήραμε την απόφαση σχεδόν ομόφωνα να συμμετέχουν από όλες τις παρατάξεις πριν τη Χρυσή Αυγή, στο οποίο συμφώνησαν ομόφωνα σε όλο το, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή κατά πλειοψηφία δεν ήταν ομόφωνα, το περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό που έχω να πω μετά ολοκληρώνοντας τα 5 θέματα, χθες ό,τι πρόταση έρθαν 22 σύμβουλοι βάσει το νόμο 38-57 του 2010, πέρασαν όλα, είτε κατά πλειοψηφία είτε ομόφωνα. Επομένως, για μας χθες είπαμε και εσύ που βγάλαμε δελτίο τύπου ότι νίκησε η δημοκρατία, νίκησε η αυτοδιοίκηση, θα λειτουργούμε για το καλό των πολιτών, για την ανάξη της περιοχής και από εκεί πέρα και εδώ είμαστε για να κρατούμε όλες τις πράξεις. Μάλιστα. Κύριε Ταψίδη, να αναφέρουμε ότι ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιφερειακό συμβούλιο και διήρκησε και πάρα πολλές ώρες, βγάζοντας την επιφάνεια και εμφανίζοντας τις λειτουργίες του περιφερειακού οργάνου. Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι και καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, εμάς προσωπικά και η δική μας παράταξη συμμετείχαν 15 από 16 συμβούλους, ένα εξωτερικό, η κυρία Καζάκου, έλειπε μόνο. Οι ώρες δεν μας περιορίζουν. Εμείς θα είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε για τους πολίτες, να αγωνιζόμαστε για το καλό της περιοχής και οτιδήποτε έρθει να υποβαθμίσει ή να λειτουργήσει, αν θέλετε, εκτός σχεδιασμού χωροταξικού αναπτυξιακού της περιφέρειάς μας, για εμάς μας δούσε να δείχνει. Ο ρόλος μας ως μείζων πολίτες είναι κριτική, να κρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά της διοίκησης, να συμβάλλουμε στις σωστές προσπάθειες. Σήμερα είχαμε Οικονομική Επιτροπή, είχε 26 θέματα. Πάνω από 15-20 θέματα, σχεδόν στο 80%, συμβάλαμε θετικά για να προχωράνε και να μην είμαστε τροχοπέδι στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Αρκεί όμως αυτά να είναι σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες και τις αξίες που υπηρετεί η παράταξή μας. Μάλιστα. Κύριε Ταψίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Για να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό θέμα της εξόρυξης του χρυσού στη Θράκη και τις συνέπειες στην τοπική κοινωνία, καλέσαμε και φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την κυρία Σούλα Δραγουμάνη, περιβαλλοντολόγο και μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης και Εύρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας του χρυσού. Κυρία Δραγουμάνη, σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα.
Πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα όσον αφορά το θέμα της εξόρυξης του χρυσού? Χθες πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο σε έκτακτη συνεδρίαση, να πούμε, το οποίο δήλωσε ομόφωνα το όχι ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού και ήρθε να προσθεθεί σε όλους τους άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν δηλώσει και εκείνοι έχουν υπερψηφίσει το ψήφισμα της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, να αναφέρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, της Κομωτινής, της Μαρονίας Απών, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, η ΕΛΜΕ Ροδόπης, το ΓΕΟΤΕ Θράκης και πολλοί άλλοι σημαντικοί φορείς, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος. Πόσοι φορείς μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν αποστείλει έγγραφα την άρνησή τους ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού? Μέχρι τώρα έγινε ένα μάζεμα, στο πω έτσι, των υπογραφών των φορέων και μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στάλθηκαν 56 φορείς προς τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, μαζί με το, οι οποίοι συνυπέγραψαν το ψήφισμα. Καθώς θέλουμε, είναι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δείξουμε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία εξόρυξη χρυσού. Να πούμε ότι η Διανομαρχιακή συνεχίζει και μαζεύει ψηφίσματα από συλλογικούς φορείς του τόπου μας. Εμείς ήδη έχουμε μαζέψει αρκετές υπογραφές από μεγάλους συλλόγους, από φορείς, οι οποίες θα αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο, περίπου στα τέλη του Οκτωβρίου, μαζικά στην Αθήνα. Μάλιστα. Και εφόσον απευθυνθείτε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, σίγουρα θα γίνει και το αίτημα να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις πλέον αναφορικά με τον φάκελο χρυσό και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η απάντηση είναι στην Διεθνή Δέκτη Θεσσαλονίκης. Είχε ανοίξει το θέμα λέγοντας ότι συζητάει με την Ελντοράντο και ότι αν θέλει και η τοπική κοινωνία στη Θράκη θα προχωρήσει. Αυτή είναι η απάντηση, ότι η τοπική κοινωνία στη Θράκη δεν θέλει. Η τοπική... Είναι ξεκάθαρη η θέση, μάλιστα. Αρκεί να λάβει το μήνυμα, να το αντιληφθεί. Η θέση, να πούμε όμως, ότι ήταν ξεκάθαρη ανέκαθεν από το 1998 που ξεκίνησαν οι αγώνες ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού και δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Το πρώτο Νομαρχιακό Συμβούλιο είχε γίνει τον Νοέμβριο του 1999. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Σκεφτείτε ότι είναι μια ιστορία 20 ετών και παραπάνω, γιατί οι εταιρείες είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά τις έρευνες μέσω του ΙΓΜΕ και τις μεταλλευτικές γεωτρήσεις που κάνανε για να δουν τι κοιτάσματα υπάρχουν. Και είναι μια ιστορία που, από ό,τι φαίνεται, θα τραβήξει και άλλα χρόνια. Κατά καιρούς αυξάνεται η ένταση, αυξάνονται οι τιμές του χρυσού στο χρηματιστήριο, όπως το 2011, εν μέσω της κρίσης. Και αν θυμάστε κι εσείς, είχαμε αρχίσει πάλι και τρέχαμε, κατέθεσε η εταιρεία του περάματος μελέτη, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, συλλαλητήρια. Τώρα είναι σε μια άλλη φάση, όπου της άνοιξε την πόρτα ο Πρωθυπουργός, αλλά πιστεύουμε την απάντησή μας να δοθεί τουλάχιστον σε εμάς ένα τέλος. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Μάλιστα. Τι γίνεται όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας? Λέτε για τις μεταλλευτικές γεωτρήσεις των 16 σαπών. Δεν έχει βγει ακόμα κάποια απάντηση. Περιμένουμε και εμείς να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να πούμε ότι είχε δοθεί μια αρνητική απόφαση, μια έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 16 μεταλλευτικές γεωτρήσεις που θέλει να κάνει η μεταλλευτική Θράκη στην περιοχή του Σαπών, όπου περιχαρακώνει ουσιαστικά το κοίτασμα και σε μια έκταση η οποία περιλαμβάνει Βέλκιο, Κασιτερά, Σάπες μέχρι Αρσάκιο, μια πολύ μεγάλη έκταση τέλος πάντων. Προσπαθεί και να κάνει γεωτρήσεις μεταλλευτικές για να δει τι κοιτάσματα έχει να εξορίξει. Ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης έβγαλε αρνητική απόφαση και η εταιρεία Πόστα Φυσικό προσέφυγε για να, κατά της απόφασης. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μάθουμε την απόφαση κάποια στιγμή. Μάλιστα. Να πω εδώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και θέσαμε αυτό το θέμα και χθες τον κύριο Περιφερειάρχη στην τοποθέτησή μας ως Διανομαρχιακή Επιτροπή. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν η απόφαση απορρίψει την αρνητική υφιστάμενη απόφαση και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδοτήσουμε θετικά τις γεωτρήσεις. Θα έρθουν οι εξκαφείς, τα γεωτρύπανα, τι θα κάνει τότε η περιφέρεια? Ένα ψήφισμα, πολύ καλό έκανε και το εξέδωσε και το χαιρετίζουμε το ομόφωνο ψήφισμα. Ήταν και η συζήτηση θες πάρα πολύ καλή, τοποθετήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον και φάνηκε ότι και οι συμβούλοι είχαν ένα επίπεδο, ήταν διαβασμένοι, ξέρουν να τοποθετηθούν, γνώστες του θέματος. Αλλά δεν μας περιχαρακώνει
ένα ψήφισμα. Θέλει να κάνουμε και ένα στρατηγικό σχέδιο, τι θα κάνουμε σε περίπτωση που έρθουν τα γεωτρύπανα. Είναι εκείνο το θέμα. Υπάρχει η δυνατότητα και η θέληση να γίνει μια τέτοια μεγάλη κίνηση. Αυτό καλύτερα να ρωτήσετε τους εκλεγμένους άρχοντες τόπου μας. Μάλιστα. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή βέβαια Ροδόπης και Χρυσούς συνεχίζει τον αγώνα τους πιο εντατικά, διοργανώνοντας και την εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουμε κατά το τέλος της συζήτησής μας. Κυρία Δραγουμάνη, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Εν τέλει, ποιο θα είναι το κέρδος για τη Θράκη, μάλιστα καλύτερα να το διατυπώσω διαφορετικά. Υπάρχει κάποιο κέρδος για τη Θράκη από την μεταλλευτική δραστηριότητα εξόρισης χρυσού στην Ροδόπη και στον Εύρο? Κανένα κέρδος δεν υπάρχει για τη Θράκη. Αλίμονο αν μια καναδική πολυεθνική έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια εδώ και 25 χρόνια να εγκαθιδρυθεί σε έναν τόπο για να φέρει κέρδος στον τόπο. Το κέρδος είναι μονάχα για τις εταιρείες. Στον τόπο μένουν τα τοξικά απόβλητα. Είναι μια η μεταλλουργία χρυσού και η εξόρυξη, ξεκινάμε από την εξόρυξη, μετά πάμε στη μεταλλουργία φυσικά, είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος, είναι η πιο η δραστηριότητα αυτή η οποία επιθέτει τη μεγαλύτερη ρήπανση. Ξεκινάμε από ότι βγάζουν, εκχερσώνουν ολόκληρα βουνά, τα ξυρίζουν, βγάζουν τη βλάστηση, το χώμα και στη συνέχεια προχωρούν σε εξκαφή του πετρώματος. Η εταιρεία του περάματος λέει ότι έχει αυτό που θεωρεί ως κοίτασμα είναι 3 γραμμάρια στον τόνο. Ένας τόνος είναι 1000 κιλά. Και ο μέσος όρος του χρυσού που θέλει να πάρει είναι 3 γραμμάρια. Δηλαδή, σκεφτείτε τι μένει. Μένουν 999 κιλά και 997 γραμμάρια. Μάλιστα. Δεν θα είναι όμως σκέτο, θα είναι μαζί με, με τα πολλά κυβικά μέτρα νερού για κάθε γραμμάριο, το οποίο το στερούν από τον υδροφόρο ορίζοντά, το οποίο πηγαίνει για γεωτρήσεις, πηγαίνει για ίδρυυση στην περιοχή των Σαπών. Έχουν ήδη πρόβλημα εδώ και πόσα χρόνια δεν έχουν νερό να κάνουν, ειδικά το καλοκαίρι. Φέτος και στη Μαρόνια, το στερούν από τη Γεωργία, το στερούν από τον τόπο, από εμάς. Μαζί με τα τοξικά χημικά που βάζουν μέσα. Δεν είναι μονάχα το κυάνιο. Και κυάνιο να μην ήταν, θα ήταν κάποια άλλα ξανθαγωνικά οξέ, μια άλλη μέθοδος. Όλα αυτά καταλήγουν στο να, για 3 γραμμάρια χρυσό, εμείς θα πρέπει να έχουμε πολλά κυβικά μέτρα τοξικά απόβλητα, τα οποία τα βάζουν σε λίμνες τελμάτων, όπως το λένε, που είναι κάποια φράγματα, των οποίων η ευστάθεια είναι πολύ αμφίβολη και τα αποθέτουν εκεί πέρα μέσα λέγοντας ότι είναι αδρανή. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δίπλα στη θάλασσα, στα 3 χιλιόμετρα, σε μια περιοχή όπου έχουμε αλληλεία, που έχουμε δραστηριότητες ανθρώπινες, που έχουμε καταρχήν ανθρώπους που ζουν, δεν είναι η έρημος της Νεβάδα η Θράκη. Ένα το παραμικρό ατύχημα θα είχε επιπτώσεις που δεν μπορούν να μαζευτούν για χρόνια. Όχι κέρδος. Ποιο κέρδος? Στην αρχή οι εταιρείες λέγανε εμείς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αν δείτε τις αρχικές μελέτες λέγανε για 70 θέσεις εργασίας που θα ήταν για 7 ή 8 χρόνια όσο θα διαρκούσε το έργο. Σκεφτείτε όμως πόσες θέσεις εργασίας χάνονται από αυτές που έχουμε ήδη. Στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομεία, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουμε εκεί πέρα κοντά. Υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες κάνουν εξόρυξη χρυσού στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι η πιο ωραιοκατοικημένη ήπειρος στον κόσμο. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις 200 χιλιόμετρα και να μην συναντήσεις άνθρωπο. Η περιφέρειά μας περίπου έχει 200-250 χιλιόμετρα μήκος. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι μένουν και κάθε πόσα χιλιόμετρα έχει χωριά. Αυτές οι δραστηριότητες δεν αρμόζουν σε τέτοιες χώρες. Όλη η Νότια Αμερική και η Αφρική είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, σε ορυκτό πλούτο και διαμάντια και κοιτάσματα. Έχετε δει κανέναν Κογκολέζο να ευημερεί? Η μέθοδη που χρησιμοποιούν, όχι μονάχα για την εξόρυξη και την επεξεργασία, αλλά και το πώς διώχνουν τον κόσμο από τις εστίες τους, πώς ποινικοποιούν τους διαδηλωτές, πώς τους καταδιώκουν, είναι συγκλονιστικές και τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να μην έρθουν στη Θράκη. Έχουμε το ευτύχημα να μην έχουμε μέχρι τώρα το κακό παρελθόν που έχει η Χαλκιδική με την μεταλλουργία που είχε μέχρι τώρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μέλλον. Μάλιστα. Γνωρίζει όμως ο κόσμος όλες τις πιθανές συνέπειες που θα φέρει μια τέτοια απειλή στην υγεία μας, στο περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία? Αν και είναι ένα θέμα που εδώ και 20 χρόνια είναι λίγο πολύ
το ανακοινούμε, το μιλάμε, έρχεται στην επικαιρότητα. Σίγουρα δεν γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε κάτοικος της Θράκης, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Μπορώ να πω ότι είναι, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, από την εξαφάνιση, ας πούμε, το κόψιμο των δέντρων, την απόλυψη της επιφανειακής γης, την εχέρωσωση, την αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα, γιατί εκεί που θέλουν να κάνουν την τρύπα πρέπει να είναι στέγνο, να μην μπαίνει νερό μέσα, οπότε βγάζουν και πετάνε τα νερά. Τα πετρώματα στην περιοχή είναι θιούχα. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει ότι όταν μπαίνει μια τσάπα και βγάζει ένα κομμάτι πετρώματος, το πέτρωμα, το μητρικό πέτρωμα, έρχεται σε επαφή αναπόφευκτα με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και με το νερό. Είτε είναι βροχή, είτε είναι υγρασία, είτε είναι χιόνι. Όταν ένα θιούχο πέτρωμα έρθει σε επαφή με το νερό, δημιουργεί θυϊκό όξι. Είναι η όξινη απορροή, το κεζάπι που λέγεται λαϊκιστή. Μάλιστα. Το νερό βρίσκει πάντα το δρόμο του. Και έχουμε αυτή η όξινη απορροή, καταστρέφει κάθε τι στο διάβα της. Ούτε τα ζώα μπορούν να πιούν από εκεί πέρα νερό, ούτε να έχεις καλλιέργεια, ούτε να ποτίσεις. Πόσο παραπάνω αν φτάσεις στη θάλασσα ή αν φτάσεις στο ποτάμι, όπου αλλιεύεις, κάνεις μπάνιο, έχεις τα εξοχικά, τις παραθαλιστικές κατοικίες και όλα αυτά. Έχουμε ατμοσφαιρική ρήπανση και το πολύ σημαντικό είναι ότι τα τοξικά απόβλητα περιέχουν, τα απόβλητα της μεταλλουργίας είναι τοξικά, δεν μπορούν να αποτοξικοποιηθούν. Είναι και θα είναι πάντα μια απειλή και ένα ενδεχόμενο. Πέραν αυτό είναι απαξίωση του ίδιου του τόπου. Ποιος θα πάρει γεωργικά προϊόντα από μια περιοχή στην οποία γίνεται εξόρυξη χρυσού και έχουν στην ατμόσφαιρα τοξικά ή τα νερά έχουν ρυπανθεί και οπότε οι γεωργικές καλλιέργειες ποτίζονται με νερά που είναι ρυπασμένα και τα ζώα στραβλισμένα ή το όχι πίνουν νερό το οποίο είναι βρώμικο. Τι γάλα θα βγάλεις, τι τύρι θα βγάλεις. Και ο κύριος Δουκίδης που έχει την τυροκομική μονάδα στη ΔΥΠΕ είχε πει πως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το εργοστάσιο, η μονάδα του, αν τυχόν γίνουν ποτέ τα μεταλλεία. Σκεφτείτε πόσες θέσεις εργασίας κάνονται, σας λέω, από παραγωγικούς φορείς και από ανθρώπους που μοχθούν στην καθημερινότητα για τον τόπο. Μάλιστα, και να μην αναφερθούμε και στις τραγικές συνέπειες που θα έχει και στην υγεία πολλών ανθρώπων. Στην υγεία, ειδικά καταρχήν των εργαζομένων, αν πάτε μια βόλτα στον Κυρκά, έξω από μετά τις Άπες στα Μνήματα, εκεί ήταν τα παλιά μεταλλεία της Κύρκης. Θα δείτε ποιος είναι ο μέσος όρος των ηλικιών των ανθρώπων που ζούσαν εκεί πέρα. Είναι περίπου 10 με 15 χρόνια μικρότερος από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό είναι το τίμημα. Και επίσης αλλάζει εντελώς η αναπτυξιακή προοπτική μιας της περιοχής. Τα πράγματα που έχεις σχεδιάσει ότι θέλεις να κάνεις ή ότι μπορείς να κάνεις ή ότι ο τόπος σου δίνει δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορείς να τα κάνεις. Γιατί έχεις ρυπάνει το φυσικό σου πλούτο, έχεις ρυπάνει το έδαφος, έχεις ρυπάνει το νερό, τα έχεις καταστρέψει όλα. Τι θα κάνεις από εκεί και πέρα? Δεν σου μένει καμία άλλη προοπτική. Μονάχα η μονοκαλλιέργεια της μεταλλείας. Μονάχα αυτή η μονοκαλλιέργεια. Και ακυρώνει όλο το χωροταξικό σχεδιασμό και οποιαδήποτε σκέψη για βιώσιμη ανάπτυξη ή να κάνεις κάτι που οραματίζεσαι. Η περιοχή μας είναι σχετικά καθαρή, δεν έχουμε βαριά βιομηχανία μέχρι τώρα, δεν είχαμε. Και έχουμε το ευτύχημα να είμαστε σε έναν τόπο που είναι σχετικά παρθένος. Μπορούμε να τον αφήσουμε μακριά από τη μεταλλεία και αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε ως ορόσημο και ως στόχο. Να έχουμε ένα καθαρό τόπο. Να έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αξιοβίωτο για να έχουμε και μια ζωή που αξίζει να τη ζεις εδώ πέρα. Μάλιστα. Και πάμε στην μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Δημαρχιακή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο ΡΕΚ στις 11 το πρωί. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τους ομιλητές, καθώς και για τα θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε στην εκδήλωση αυτή. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε 5 συνδιοργανωτές στην εκδήλωση. Είναι ο Δήμος Μαρόνιας Απών, ο Δήμος Κομωτινής, το Επαγγελματικό και Εμπορικό Επιμελητήριο του κ. Αγγελίδη, η Ελμέρο Δόπης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, νομούρο Δόπης. Οπότε είναι φορείς που έχουν άμεση σχέση με τον τόπο, και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, αλλά και οι δήμοι και τα επιμελητήρια, έτσι παραγωγικοί φορείς, θεσμικοί φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς.
Η ΕΛΜΕ έχει βγάλει και ένα εξαιρετικό ψήφισμα, το οποίο κάποια στιγμή καλό ήταν να το δείξετε και από εδώ, όπως και το ΓΙΟΤΕ, το παράδειγμα Θράκης. Περνώντας ομιλητές, να πούμε καταρχήν ότι η εκδήλωση έχει θέμα τι σημαίνει εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού για τον τόπο μας. Έχουμε καλέσει 4 σημαντικούς ομιλητές, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι θα πιάσουν το θέμα και τις εξόρυξεις και τις μεταλλουργίες με όλες τις επιπτώσεις στους τομείς που περιλαμβάνονται. Είναι ο κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης, που είναι μεταλλιολόγος μηχανικός. Είναι συνταξιούχος επίκουρος καθηγητής από την Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Είναι ο κύριος Γιάννης Τέντες, είναι καθηγητής γεωχημίας στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ο Τόλης Παγιοργίου, πολιτικός μηχανικός από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων. Και ο Δάνος Εργελίδης είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Αριστολίου Πανεπιστημίου. Οι ομιλίες περιλαμβάνουν, όπως είπαμε, ένα φάσμα, πιάνουν σφαιρικά το θέμα και γι' αυτό καλούμε και τον κάθε πολίτη να έρθει και να παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή με αυτούς τους καθηγητές. Δεν έχουμε κάθε φορά την τιμή και τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο πάνελ που μπορεί να προσφέρει γνώση αλλά και να ανοίξει τα μάτια σε αυτόν που θέλει να καταλάβει και να δει τι σημαίνει εξόρυξη, τι σημαίνει μεταλλουργία. Η θυματολογία είναι από ιστορική ανασκόπηση στα 20 χρόνια του αγώνα. Είναι από τις επιπτώσεις στη μεταλλουργία, στη δημόσια υγεία και στην οικονομία της περιοχής από τον κύριο Τέντε. Είναι μια ανασκόπηση και ένα ιστορικό από τον κύριο Τόλη Παπαγεωργίου, το τι έγινε στη Χαλκιδική, γιατί και αυτή είναι μια περίπτωση άξια μνήμης. Και τις υπόλοιπες επιπτώσεις από τον κύριο Δάνο Σεργελίδη. Μάλιστα. Μια ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν σε όλο τον κόσμο να ενημερωθεί πραγματικά πάνω στο θέμα της εξόρυξης του χρυσού, να δουν πραγματικά, να τα ακούσουν και από τους επιστήμονες τι ακριβώς συμβαίνει. Και να ρωτήσουν κιόλα ό,τι απορία έχουν. Έτσι ακριβώς. Και αναμένουμε φυσικά όλες τις εξελίξεις πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την περιοχή μας. Κυρία Δραγουμάνη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε εδώ. Και αν έχω την δυνατότητα, θα ήθελα να απευθύνω και ένα κάλεσμα στους φορείς του νομού Ροδόπης, οι οποίοι δεν έχουν συνυπογράψει ακόμα το ψήφισμα και συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού, να έρθουν σε επαφή με τη Δημοκρατική Επιτροπή, με εμάς, προκειμένου να το συνυπογράψουν και να το περιλάβουμε στο πακέτο που θα στείλουμε στον Πρωθυπουργό, δείχνοντας την αντίθεση του τόπου μας στις εξορύξεις. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής έφεραν στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής μια μαγική παράσταση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται η αριστουργηματική όπερα κουκλοθέατρου El Retablo de Messe Pedro του Εμμανουέλ De Faglia, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μια μαγική παράσταση, την όπερα κουκλοθέατρου του Μάνουελ De Faglia, El Retablo La Maese Pedro, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι Κομωτινέοι σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Για τη συνεργασία αυτή του ΔΥΠΕΘΕ με την Εθνική Λυρική Σκηνή μίλησε η πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, Σοφία Μενεσελίδου, που ευχαρίστησε την Εθνική Λυρική Σκηνή για τη συνεργασία τους. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε ως ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής την κυρία Στράνη, που παρευρίσκεται εδώ στο μικρό μας θεατράκι ως εκπρόσωπος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και να εκφράσουμε και την πολύ μεγάλη μας χαρά ως Δημοτικός Θεατρικός Οργανισμός για αυτήν την συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με την Περιφέρεια και το Μέγαρο Μουσικής. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε σημαντικές προτάσεις, πόσο περισσότερο από έναν φορέα όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, προκειμένου να γνωρίσουν οι μικροί συμπολίτες μας και όχι μόνο σε αυτήν την ακριτική περιοχή που οι ευκαιρίες είναι σπάνιες και δυσέβρετες, μαγείες όπως αυτές της όπερας. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους συνολικά της Δημοτικής Αρχής την Εθνική Λυρική Σκηνή
και το, την Περιφέρεια και το Μέγαρο Μουσικής για αυτήν την συνεργασία και ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε την δυνατότητα να συμπράξουμε με ανάλογες σημαντικές προτάσεις. Πληροφορίες για την παράσταση έδωσε εκπρόσωπος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ντίνα Στράνη, που ανέφερε ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή πάντα στοχεύει σε δράσεις εκτός των Αθηνών. Εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω θερμά το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινή και όλη την περιφέρεια που, για τη συνεργασία και αυτή την πολύ όμορφη φιλοξενία που μας κάνετε να έρθουμε στην Κομωτινή και να παρουσιάσουμε το έργο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή πάντα στοχεύει σε δράσεις εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής, όχι μόνο στο κεντρικό της κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκ μέρους των καλλιτεχνικών και κοινωνικών δράσεων λοιπόν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής δόθηκε μία δωρεά για να γίνουν κάποιες παραστάσεις σε περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, σε 10 πόλεις συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένου και της Κομωτινής, που είναι απόψε η παράστασή μας στις 8, στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Πρόκειται για μία παράσταση η οποία είναι παράσταση όπερας και κουκλοθεάτρου. Προέρχεται από μία ισπανική πρωτότυπη όπερα του Μανουέλ Ντε Φάγια του 19ου αιώνα, που λέγεται «Il Maese de Mastro Pedro», το κουκλοθέατρο του Μάστρο Πέδρο σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση. Και το ιδιαίτερο με αυτή την παράσταση είναι ότι ακριβώς συνδυάζει και την όπερα και το κουκλοθέατρο. Κουκλοπαίκτες και μονοδοί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ενώνονται σε μια πολύ όμορφη σύμπραξη και καλούν τους μικρούς και όχι μόνο τους μικρούς μας φίλους σε ένα μουσικό ιδιαίτερο ταξίδι γνωριμίας και με την όπερα και με το κουκλοθέατρο. Και φυσικά θα πρέπει από πλευράς μου να παρουσιάσω τους εκλεκτούς συναδέλφους, στους κουκλοπαίκτες οι οποίοι έχουν κατασκευάσει και στήσει και τις κούκλες και το σκηνικό μας που θα δείτε απόψε. Είναι ο κύριος Γιάννης Τσούτας, η κυρία Ειρήνη Μάστορα και η κυρία Λίτα Ασλάνογλου. Έχουμε μαζί μας τον Σπύρο το Σουλαδάκη, ο οποίος είναι ο πιανίστας και μαέστρος μας. Εγώ εκπροσωπώντας τη φωνή της Μέτζο Σοπράνου και επίσης ο διακεκριμένος βαρύτονος Διονύσης Τσαντίνης, όπως και ο τενόρος Διονύσης Μελογιαννίδης, απαρτίζουμε όλοι το team, το καλλιτεχνικό που θα δείτε απόψε στην παράσταση και πάλι σαν εκπρόσωπος της ομάδας μας και της υπεύθυνης περιοδίας για το συγκεκριμένο έργο, θέλω να ευχαριστήσω βαθιά και θερμά μέσα από την καρδιά μου όλη αυτή την πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε στο να γινόμαστε συγκοινωνοί στην τέχνη, γιατί ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό να γίνονται δράσεις και πόσο μάλλον δωρεάν για το κοινό. Και είναι σαν μια πολύ καλή αφορμή για να συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε παρόμοιες συνεργασίες. Τον Δήμο Κομωτινής ευχαρίστησε η εκτελεστική γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ζωή Κοσμίδου, που κάλεσε όλο τον κόσμο απόψε στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Εκ μέρους της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη του Χρήστου Μέτιου, σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε την Λυρική Σκηνή στην Κομωτινή. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Κομωτινής που είχε την δυνατότητα της διαμεσολάβησης για να γίνει πραγματικότητα αυτή η παράσταση, μοναδική όπως φαίνεται. Ανοίγει λοιπόν την αγκαλιά του το Μέγαρο σε μικρούς και μεγάλους, σε κάτι που πρωτόγνωρο, μοναδικό για την περιοχή μας. Είναι ένα άνοιγμα σεζόν για μας και ένα άνοιγμα επανάληψης συνεργασίας από ό,τι ξέρω με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είμαστε, περιμένουμε το βράδυ όλο το κοινό της πόλης και όχι μόνο, στα πλαίσια μιας προσπάθειας να δώσουμε αυτό το διαμάντι που έχει η πόλη, το Μέγαρο Μουσικής, να το δώσουμε στην διάθεση και των καλλιτεχνών, των υψηλών καλλιτεχνών, μεγάλων ομάδων και οργανισμών της χώρας και στους πολίτες, στους μικρούς και μεγάλους της περιοχής μας. Ένα πολιτιστικό γεγονός μεγάλων διαστάσεων διαβλέπω ότι πρόκειται να συμβεί σήμερα το βράδυ. Ευχαριστούμε θερμά την Εθνική Λυρική Σκηνή και ξεκινάμε ξανά μια καινούργια συνεργασία και φυσικά το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής, το Δήμο Κομωτινής, που μας δίνει την ευκαιρία
να φωτίσουμε αυτό το κομμάτι της πόλης και τους συμπολίτες μας. Σας καλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, το βράδυ 8 η ώρα στο Μέγαρο. Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσαν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιείται στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και συμμετέχουν 30 ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί της Θράκης. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει την υποστήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Δήμου Κομωτινής και της ΔΚΕΠΑ Κομωτινής. Η προσπάθεια αυτή και τόσων φορέων ευελπιστούν να ευδοκιμήσει και στο μέλλον και να αποτελέσει αρχή για μια συνεργασία ώστε από κοινού να γίνει η συμβολή στο απαιτητικό έργο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Κομωτινή με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο, όπως τόνισε η διοργανώτρια Παγώνα Κιτσούκη. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργάνωσαν αυτό το επιμορφωτικό εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για τη φετινή χρονιά έλαβε χώρο στο Λουξεμβούργο και τώρα στην Κομωτινή. Συμμετέχουν 30 εκπαιδευτικές από τους νομούς Ξάνθη, Εύρου και Ροδόπης. Πολλοί από αυτούς έπρεπε να ταξιδέψουν και δύο ώρες για να φτάσουν εδώ και αυτό δείχνει τη ζωντάνια και το ενδιαφέρον τους να βελτιώσουν ποιοτικά και να αναβαθμίσουν το μάθημά τους. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής τους εκπαιδευτικούς να ανταποκρίνονται στο σεμινάριο και κατά πόσον και εσάς σας αρέσει και θέλετε να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η σύνδεση με την τοπική κοινωνία? Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτός είναι και ο σκοπός του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Είναι ένας νέος θεσμός. Όλοι οι συντονιστές είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με στόχο να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εισάγουν τη χρήση τεχνολογιών στο μάθημά τους, βρέθηκαν στην Κομωτινή επιμορφώτριες, ακαδημαϊκές καθηγήτριες Αλίνε Ράθερφορντ και η Πόλη Νάνης, που μίλησαν για το επίπεδο των καθηγητών αλλά και για την πόλη της Κομωτινής που επισκέπτονται για πρώτη φορά. I am the coordinator of a project which is funded by the European Center for Modern Languages. Ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Σύγχρονες Γλώσσες που εδρεύει στην Αυστρία, στο Γκράτς, και βρίσκονται εδώ για να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο να εισάγουν τη χρήση τεχνολογιών στο μαθημά τους. Πώς βλέπουν μέχρι τώρα την επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στην περιοχή μας? I have to say that we are extremely impressed by the pedagogical thinking of all the participants. Είμαστε αρκετά εντυπωσιασμένοι από την εκπαιδευτική σκέψη των δασκάλων της περιοχής αυτής. Στην ουσία είναι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί είναι από διάφορους νομούς, δεν είναι μόνο της Ροδόπης. Η συζήτηση μέσα στο σεμινάριο ήταν αρκετά έντονη, δημιουργική, και αυτό κάνει το σεμινάριο ακόμη πιο ενδιαφέρον, γιατί ο στόχο έχει κυρίως την ανταλλαγή απόψεων και το γεγονός ότι μπορούν διάφοροι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες από τη χρήση ή την πρόθεση για χρήση τεχνολογίας στο μάθημα, έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλοι να εισάγουν την τεχνολογία στο μάθημά τους. I have been in the area, but only along the coast road, coming from Turkey. From Istanbul to Athens. So it's the first time I and my colleagues have been in Komotini. We've only been here for 2 days, 3 days. Είναι εδώ δύο μέρες περίπου. Στην ουσία είναι η πρώτη φορά, γιατί προηγουμένως διέσκησαν την περιοχή ερχόμενες από Κωνσταντινούπολη, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια
μικρή πόλη ζωντανή, με πολλές αντιθέσεις. Τους άρεσε πάρα πολύ το φαγητό και η φιλοξενία. This is my first time in Komotini, and the friendliness, the warmth of the hospitality that we have found since we arrived 2 days ago is just extraordinary. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που επισκέφτεται την περιοχή. Βρίσκει την πόλη μας πάρα πολύ φιλόξενη, ζεστή. Έχουν επισκεφτεί διάφορα χωριδάκια. Επίσης, της άρεσε πολύ το φαγητό και η συνεργασία με τους οργανωτές. Και ελπίζω να μπορέσουν να ξαναέρθουν εδώ πέρα και να περάσουν περισσότερο χρόνο. Σήμερα νομίζω θα επισκεφτούν τη Μαρόνια. Δυναμικά προωθεί την ενημέρωση για την πρόληψη για ακόμη έναν Οκτώβριο ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής, με δράσεις τόσο εντός της πόλης της Κομοτηνής όσο και στους οικισμούς της Ροδόπης. Με κορυφαία δράση να αποτελεί το περπάτημα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 6 Οκτωβρίου στις 6 ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης, ώστε να δοθεί ένα ηχηρό παρόν και να αφυπνιστούν όλες οι γυναίκες πως δεν πρέπει να μείνει καμία χωρίς εξέταση, ψηλάφιση και μαστογραφία. Αύριο 6 το απόγευμα συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής όλοι και περπατάνε με δύναμη ψυχής ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Φέτος, εκτός του κτηρίου της πρώην νομαρχίας, θα φωταγωγηθεί και ο Δήμος Κομοτηνής με τα χρώματα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δύναμη Ψυχής, Ροδούλα Κοκκινάκη, που επισήμανε ότι σε αυτήν την κίνηση θα προβούν και πολλά καταστήματα εν ώψη και της Λευκής Νύχτας. Λοιπόν, φέτος, ταυτόχρονα με το περπάτημα, θα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα, λόγω της κακοκαιρίας. Στην ημέρα που είχαμε προγραμματίσει να περπατήσουμε στην πόλη μας, θα γίνει στη συνέχεια και η Λευκή Νύχτα. Ξεκινάμε εμείς στις 6 ώρα, μαζευόμαστε στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια περπατάμε όλοι μαζί στους δρόμους της πόλης με δύναμη ψυχής ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η διαδρομή φέτος είναι λίγο πιο μικρή λόγω του ότι έχουν αποκλειστεί αρκετοί δρόμοι λόγω της Λευκής Νύχτας, και σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας έκανε ο διοικητής της τροχέας θα περπατήσουμε στους δρόμους που μας όρισαν. Στη συνέχεια θα βγούμε και τις φωτογραφίες όπως βγαίνουμε στην φωτισμένη πρώην νομαρχία, που θα φωτιστεί πάλι στα χρώματα του ροζ. Φέτος έχουμε τη χαρά να φωτιστεί και το Δημαρχείο στα χρώματα του ροζ, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, και αρκετοί επαγγελματίες που θα είναι έκπληξη, που θα τα δείτε, που και αυτοί θα φωτίσουν τα κτίρια τους. Όλοι μαζί θέλουν να συμβάλλουν σε αυτό που κάνουμε, στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Θέλουμε να το περάσουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να προλαμβάνουν παρά το να θεραπεύουν, πρέπει να κάνουν προληπτικό έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση. Καμία γυναίκα να μην φύγει από καρκίνο του μαστού. Όλα αυτά τα κάνουμε για την πρόληψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα μπλουζάκια ακόμη που ο καθένας παίρνει και το φοράει όλος ο κόσμος μετά μέσα στην πόλη όλη τη χρονιά, το θέλουμε να το βλέπει ο καθεμιά και να της υπενθυμίζει ότι δεν έκανε μαστογραφείο, ότι δεν έκανε έλεγχο και δεν πρέπει να το αμελεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε αυτό να το βροντοφωνάξουμε πάρα πολλές φορές. Στη σημερινή εποχή που η υγεία, η εξέλιξη της υγείας έχει προχωρήσει πάρα πολύ και υπάρχουν τόσα καινοτόμα φάρμακα για θεραπείες, δεν πρέπει καμία γυναίκα να χάσουμε από καρκίνο του μαστού. Τις δράσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, μήνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Κοκκινάκη. Στα πλαίσια της πρόληψης δεν μένουμε μόνο στο περπάτημα. Θα κληρώσουμε και 85 μαστογραφίες. Όσες κυρίες θέλουν, την ημέρα του περπατήματος, από τις 6 στην κεντρική πλατεία, σε ένα χαρτάκι, θα βάζουν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα το ρίχνουν σε ένα κουτάκι που στις 25 του μήνα, στην τελευταία εκδήλωση που θα έχουμε στην Κοσμόπολη, θα γίνει και η κλήρωση. Και όλη την επόμενη εβδομάδα στο Σύλλογο θα υπάρχει γιατρός που θα κάνει ψηλάφιση όσες κυρίες το επιθυμούν. Θα να παίρνουν τηλέφωνο το πρωί 9:00 στο 25310-31061, να κλείνουν το ραντεβού τους για να έρχονται το απόγευμα να κάνουν την ψηλάφιση. Και την Παρασκευή, τελευταία ημέρα της επόμενης εβδομάδας, 18 του μήνα, στην εκδήλωση που έχει το Europe Direct
στην Παλιά Νομική θα συμμετέχουμε και εμείς με δύο δράσεις. Η μία δράση θα είναι ενημέρωση και εγγραφή δοτών μελού των οστών που τη συνεχίζουμε και η άλλη πάλι θα είναι ενημέρωση με έντυπο υλικό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και θα είναι η γιατρός και εκεί και θα κάνει ψηλάφιση όσοι κυρίες του επιθυμούν. Για να μιλήσουμε για τις δράσεις της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του Παραρτήματος Ροδόπης, αλλά και να πραγματοποιήσουμε έναν σύντομο απολογισμό της προηγούμενης χρονικής περίοδου, καλέσαμε και φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ροδόπης, κύριο Στάθη Γεβρέκη, καθώς και την ταμεία, την κυρία Πόπη Καραντώνη. Να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Κύριε Γεβρέκη, να δώσουμε πρώτα τον λόγο σε εσάς. Πολλές και πλούσιες ήταν οι δράσεις και οι συμμετοχές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του Παραρτήματος Ροδόπης και αυτό το καλοκαίρι και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε έναν σύντομο απολογισμό πριν να αναφερθούμε φυσικά και στις επόμενες δράσεις αλλά και την πολύ σημαντική άσκηση την οποία θα συμμετέχουν μέλη του παραρτήματός μας και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία στην Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε πρώτα, να σας δώσω το λόγο, να ξεκινήσουμε με τις σημαντικότερες δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Το καλοκαίρι φυσικά για μας δεν σταματάει τίποτα. Ίσα-ίσα το εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε εκπαιδεύσεις και φυσικά και όπου χρειαστούμε από επιχειρήσεις να συμμετέχουμε. Στο καλοκαίρι που μας πέρασε, βοηθήσαμε την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία στο θέμα της πυρασφάλειας όλη την αντιπυρική περίοδο, οι μέρες που ήταν υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας, επανδρώναμε το πυροφυλάκιο στο, πάνω από το χωριό στο Σώστη και όπου χρειαζόταν, όπου βλέπαμε καπνό, όπου κάποια εστία πυρκαγιάς, ειδοποιούσαμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις που χρειαστήκαμε να ειδοποιήσουμε και η βοήθειά μας σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται, γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στο θέμα των εκπαιδεύσεων, είχαμε κάνει μία άσκηση στον Έστω, πάνω στα ορμητικά νερά. Μία άσκηση που συμμετείχαν τα τρία παραρτήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το παράρτημα του νομού Ροδόπης, νομού Ξάνθης και νομού Καβάλας. Μία άσκηση που είχε να κάνει με πλημμυρικά φαινόμενα, το πώς θα διασώσουμε ένα άτομο που κινδυνεύει, το πώς θα στήσουμε κάποιες αερογέφυρες που χρειάζονται για να κάνουμε τις διασώσεις που χρειαζόμαστε και γενικά δεξιότητες που πρέπει να έχουμε σαν διασώστες. Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο πριν μιλήσουμε για κάποια επόμενη δράση, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καραντώνη να μας μιλήσει περαιτέρω για την άσκηση αυτή στον Έστω. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή και η περαιτέρω επιμόρφωση των εθελοντών της ομάδας διάσωσης σε τέτοιου είδους ασκήσεις? Η εκπαίδευση είναι βασική για όλα τα μέλη της ομάδας. Για να είσαι αποδοτικός, για να κάνεις μια σοβαρή επιχείρηση, για να προσπαθήσεις και να έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις γνώση, να έχεις εμπειρία, να έχεις εκπαιδευτεί. Και όχι μόνο ατομικά, αλλά το επίπεδο της εκπαίδευσης να είναι σε όλα τα μέλη. Να είμαστε όλοι σε ένα ίδιο επίπεδο για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Όχι μόνο τα μέλη της ομάδας του ίδιου παραρτήματος, αλλά και με τα άλλα παραρτήματα. Είναι αυτό που λέμε να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, να έχουμε το ίδιο επίπεδο γνώσεων. Αν δεν έχουμε την εκπαίδευση, δεν μπορούμε και να αποδώσουμε. Ειδικά τα ορμητικά νερά, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί κάθε χρόνο δυστυχώς σε περιπτώσεις ορμητικών νερών χάνονται πολύ εύκολα ζωές αλλά και περιουσίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότερη καλή εκπαίδευση. Διαφορετικά δεν έχεις αποτέλεσμα και κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Κύριε Γεβρέκη, συνεχίζοντας με τις δράσεις, θα ήθελα να μείνουμε και στις ημερίδες τις οποίες πραγματοποιείτε τις ενημερωτικές. Η τελευταία που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε επάνω στις πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο Λίγιο Κομωτινής. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη δράση, αλλά και για τις επόμενες οι οποίες ακολουθήσουν.
Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται και από το Δήμο Κομοτηνής με την τοποθέτηση απεινιδωτών στην πόλη μας. Έχουμε αναλάβει την εκπαίδευση των ατόμων που βρίσκονται στους χώρους που είναι οι απεινιδωτές. Τελευταία, όπως είπατε, βρεθήκαμε στο δεύτερο λύκειο Κομοτηνής και έγινε μια ενημέρωση πάνω στη βασική υποστήριξη ζωής και στη χρήση του απεινιδωτή στους καθηγητές του σχολείου για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο περιστατικό που θα τους τύχει εκεί πέρα. Επόμενες παρόμοιες εκπαιδεύσεις είναι τα πιστοποιημένα σεμινάρια που κάνουμε για τους πολίτες. Τέλη του μήνα, τέλη Οκτώβρη, έχουμε ένα προγραμματισμένο. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε συνέχεια στην προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μάθει πρώτες βοήθειες, που είναι και το πιο βασικό που, που χρειάζεται. Που χρειάζεται, μάλιστα. Κυρία Καραντώνη, η συμμετοχή σας στο παιδικό φεστιβάλ We Grow Kids ήταν σημαντική. Ήρθατε σε επαφή με τους μικρούς μας φίλους, δώσατε συμβουλές στα παιδιά. Πώς αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις συμβουλές, τις οποίες δέχονται και όλες αυτές τις πληροφορίες σε τόσο νεαρή ηλικία? Βασικά τα παιδιά το είδαν αρχικά σαν παιχνίδι. Από τη μία τα γοήτευε ότι θα αντιμετωπίσουν κάποιο περιστατικό, απ' την άλλη ήταν και το να παίξουν. Το πιο σημαντικό είναι να μάθουν, προσπαθήσαμε να περάσουμε κάποια μηνύματα στα παιδιά, ως με το παραδείγματος ότι δεν θα μπορούν να μιλάνε σε κάποιους αγνώστους ή ότι δεν θα πρέπει να βάλουν το φόβο πάνω απ' όλα, ότι θα πρέπει να τρέξουν οπωσδήποτε στο γονιό. Και από εκεί και πέρα να κάνουν, άμα μπορούν, απλά πράγματα, βασικά να χρησιμοποιούν απλά υλικά, όπως το νερό, να μάθουν να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, γιατί να προστατεύουν τον εαυτό τους από διάφορες μολύνσεις. Πάντως ήταν μια θετική συμπεριστάση του παιδιού. Σίγουρα και πολύ σημαντικές όλες αυτές οι πληροφορίες, αν τις γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία, βρισκόμενοι σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πολύ ωραία. Κύριε Γκεβρέκη, συμμετείχατε συγχρόνως το καλοκαίρι και σε διάφορα αθλητικά γεγονότα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν και στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη. Μιλήστε μας για αυτά, αλλά μιλήστε μας και για την επικείμενη συμμετοχή σας στον υπερμαραθώνιο στο Παρανέστη που θα πραγματοποιηθεί. Ναι, ναι. Συμμετείχαμε στην ασφάλεια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στο Run Greece, έναν αγώνα που συμμετείχαν γύρω στα 2.000 άτομα, μεγάλη συμμετοχή. Αναλάβαμε ένα κομμάτι της διαδρομής, όπου χρειάστηκε να βοηθήσουμε το κάναμε, είχαμε κάποια περιστατικά. Όπως είπατε, συμμετείχαμε και σε έναν στην Εξάνθη, μία πεζοπορική διαδρομή βραδινή στο ύψωμα Τσακίρι, το Αυγό όπως είναι το γνωστό. Και εκεί πάλι για την ασφάλεια των, των ατόμων που συμμετείχανε. Εκεί πέρα όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Να αναφέρουμε και μία ανάβαση που κάναμε με την ομάδα, με μέλη της ομάδας μας στον Όλυμπο. 6 άτομα ανεβήκαμε πριν ένα μήνα περίπου στην ψηλότερη κορφή της Ελλάδος. Κάτι που θέλαμε να κάνουμε από πέρσι, αλλά ακυρώθηκε λόγω καιρού. Φέτος τελικά τα καταφέραμε, ανεβήκαμε. Η ανάβαση είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα κατά κύριο λόγο. Ναι, σωστά. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για την πολύ μεγάλη άσκηση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Αγχίαλο του Νομού Μαγνησίας στις 18 Οκτωβρίου. Είναι ένα εγχείρημα λοιπόν που, όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, υποστηρίζεται από την Τέριγα Μάχης, την 111 και την Πολεμική Αεροπορία. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για την πολύ σημαντική αυτή άσκηση. Είναι μία άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την 111 Πτέρυγα Μάχης. Είναι άσκηση αεροδιάσωσης. Επειδή συνεργαζόμαστε με την πολεμική αεροπορία, πρέπει να γίνουν τέτοιες ασκήσεις, οπότε να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν. Φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα δοκιμαστεί και θα γίνει ένα πείραμα, ας το πούμε έτσι, 10 άτομα μέσα σε μία λέμβο, μέσα σε ένα lifecraft,
θα μείνουν 24 ώρες και όλο αυτό γίνεται για να παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις και των ατόμων και το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ναυαγίου. Μάλιστα. Αυτό, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα βγούνε. Θα επιστρέψουμε, θα σας ενημερώσουμε, πιστεύω θα είναι σημαντικό. Σίγουρα. Πόσα άτομα θα συμμετέχουν από το παράρτημα Ροδόπη στην άσκηση αυτή? Ακόμα δεν ξέρω ακριβό αριθμό. 3 άτομα σίγουρα θα κατέβουμε. Πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε μόλις επιστρέψετε να μας μιλήσετε για την πολύ μεγάλη και σημαντική εμπειρία αυτή και απόλυτα επικοδομητική όσον αφορά το θέμα γνώσεων αλλά και το θέμα εμπειρίας. Και πάμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης των Νέων Εθελοντών Διασωστών, να μιλήσουμε πότε ξεκινάει το βασικό σχολείο, αλλά φυσικά και τους τομείς δράσης τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι επερχόμενοι εθελοντές. Το Σχολείο Νέων Εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ξεκινάει στις 4 Νοεμβρίου. Είναι ανοιχτό προς όλους. Είναι ένα σχολείο στην ουσία προετοιμασίας που μαθαίνει τον καθένα κάποια βασικά πράγματα πάνω στα τμήματα της ομάδας, όπως αυτό είναι το τμήμα της Ορεινής Διάσωσης. Όποιος θα συμμετέχει θα μάθει τα βασικά πράγματα για το πώς περπατάει στο βουνό, θέματα προσανατολισμού, θέματα μετεωρολογίας. Το κομμάτι του υγρού στοιχείου που μαθαίνει εκεί πέρα μήνα βαγουσιαστικές διασώσεις, το πώς αποφεύγει κάποια επικίνδυνα περιστατικά, το τμήμα των μαζικών καταστροφών και εκεί πέρα θα αναφερθούν πολλά πράγματα ειδικά για τους σεισμούς. Μάλιστα. Για τις τηλεπικοινωνίες και το κυριότερο από όλα φυσικά είναι οι πρώτες βοήθειες που μαθαίνεις το πώς να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Γενικά όλα οι θεματικές του αυτού του σχολείου είναι μια γνωριμία με την ομάδα, μια γνωριμία με τα αντικείμενα που έχουμε. Μάλιστα. Και μια εκπαίδευση που είναι πολύ χρήσιμη για τον καθένα. Πόσο διαρκεί το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης? Διαρκεί περίπου 2,5 μήνες. Θα φύγουμε δηλαδή και μετά τις γιορτές. Πολύ ωραία. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σας βρουν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς. Φυσικά, να δηλώσουν συμμετοχή. Αν θέλετε να δώσετε και κάποια τηλέφωνα. Ένα τηλέφωνο που μπορούν να καλέσουν είναι το 697-48-49-749 ή όπως είπατε μέσα από την σελίδα στο Facebook στην Ελληνική Ομάδα Διάωσης Νομού Ροδόπης, όπου υπάρχει και η αίτηση που μπορεί να κάνει ο καθένας για να συμμετέχει στο σχολείο αυτό. Μάλιστα. Κυρία Καραντώνη, εσείς ως γυναίκα, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι σε μια γυναίκα να συμμετέχει στην ομάδα διάσωσης και στις εκπαιδεύσεις, αλλά και στις ασκήσεις τις οποίες πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τη δική σας δράση που συμμετέχετε σε ιδιαίτερα δύσκολες ασκήσεις. Δεν έχει διαφορά, γιατί όλοι έχουμε την ίδια εκπαίδευση. Δεν είναι κάτι που απαιτεί μια ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη. Εντάξει, αν είναι κάτι εξειδικευμένο, αλλά όλοι βοηθάμε το ίδιο. Δεν είναι ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, που έχει η ομάδα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια και το βιώνω όλα αυτά τα χρόνια, ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι με διαχωρίζουν, ότι είμαι η γυναίκα ή σαν πιο αδύναμο φίλο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Όλοι συμμετέχουμε το ίδιο, όλοι μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο, όλοι έχουμε την ίδια εκπαίδευση, δεν ξεχωρίζει κανένας. Και είναι καθαρά θέμα εκπαίδευσης, τις τεχνικές τις μαθαίνεις. Οπότε όλα που μπορεί στα μάτια κάποιου να φαίνονται ιδιαίτερα δύσκολα, με τη γνώση και με τη σωστή εκπαίδευση, μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να ανταπεξέλθει άνετα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αλλά θα το πω για ακόμα μια φορά, δευτυχώς, δηλαδή δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε κάποια αντιμετώπιση από τους συναδέλφους στην ομάδα. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας και για την ενημέρωση την οποία μας παρήχατε. Αναμένουμε να μάθουμε επόμενα νεότερα από τις επόμενες δράσεις σας και φυσικά από την άσκηση όταν επιστρέψετε να μας μεταφέρετε τις εμπειρίες σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, η κλήρωση της β' φάσης του κυπέλου F-Strikes με τον καταρτισμό των 4 ομίλων, από τους οποίους θα προκύψει η οκτάδα των προημιτελικών. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυπέλου F-Strikes για τη φάση των 16. Εκεί οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους, εκ των οποίων ο δεύτερος αποτελείται με 3 ομάδες. Ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου είναι σε αυτόν με βάση καταστατικού, ωστόσο έχει αποσυρθεί από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα στις αρχές του καλοκαιριού και έτσι οι 3 ομάδες που θα είναι εκεί θα κάνουν και ένα ρεπό. Οι πρώτοι αγωνιστικές θα γίνουν στις 16 και 23 Οκτωβρίου, ενώ η διαδικασία των ομίλων και των παιχνιδιών θα ολοκληρωθούν στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από τις ομάδες Ελπίδα Σαπών, Αναγέννηση Παγουρίων, Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων και Πόντος Θρυλωρίου. Ο δεύτερος, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Δόξα Σώστη, Ορφέας Τρίμης και Αγιοχώρη. Ο τρίτος όμιλος αποτελείται από τις ομάδες ΠΑΟΚ Κοσμίου, Πανθρακικός, Ορφέας Ξυλαγανής και Κομψάντος Πολυάνθου. Ενώ ο τέταρτος όμιλος αποτελείται από τους συλλόγους Δόξα Νέου Σιδροχωρίου, Δόξα Γρατινής, Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου και Ατσάλι Αρχοντικών. Στο τέλος μας μίλησε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Μάνος Γαβριλίδης. Όπως ξέρετε είναι στη φάση των 16, με βάση την προκήρυξη που έχουμε από εδώ και μετά οι αγώνες είναι σε ομίλους των 4 ομάδων και από ό,τι είδατε μονά τα παιχνίδια. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή η σειρά των αγώνων, μετά θα πάμε στους 8 που θα είναι τα ζευγάρια μέσα έξω. Εγώ θα ήθελα να πω και πάλι για τη συνέχεια σε όλους υγεία, να είναι όσο μπορούν κοντά στις ομάδες τους, να μην έχουμε θέματα βίας και να μην ερχόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση. Και υγεία είπα, ενώ όχι χωρίς τραυματισμούς. Παρακολουθήστε ποια φαρμακεία δεν νυκτερεύουν για σήμερα 5η 10 Οκτωβρίου αλλά και αύριο Παρασκευή 11 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Παρακολουθήσατε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.